Το θέμα των Έλληνο-Τουρκικών, καθώς η χώρα μας παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, όσο το ερευνητικό παραμένει στο το Roots Race παραμένει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, συνοδευόμενο από τουρκικές φρεγάτες. Και σας είχα ρωτήσει, κύριε Πέτσα, πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχαμε την έκδοση κάποιας κοινής δήλωσης για να καταδικάσουν την τουρκική προκλητικότητα και να κάνω μια θετική αναφορά για τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο όμως ότι όλοι οι εταίροι μας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παντού οι συμμαχοί μας στον κόσμο, καταδικάζουν τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ζητούν να σταματήσουν αυτές οι προκλητικές ενέργειες σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να υπάρχει μια εξομάλυνση στην περιοχή. Εξομάλυνση η οποία δεν θα υπάρξει αν η τουρκική πλευρά δεν σταματήσει αυτές τις προκλητικές ενέργειες. Και αυτό μήνυμα έρχεται από παντού. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι εμείς τι κάνουμε. Και εμείς κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά, δηλαδή να προασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πάντα με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στο δίκαιο της θάλασσας. Έχει δεχτεί πρόταση η Ελλάδα να ξαναξεκινήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος μετά τις 23 Αυγούστου που θα λήξει η Ναύτεξ? Υπήρξε τέτοια προσέγγιση από τη Γερμανίδα Καγκελάριο στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό? Κοιτάξτε, η Ελλάδα πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και όλη η ελληνική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από οποιαδήποτε φωνή από την πλευρά της χώρας μας λέει αυτό το οποίο λένε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις στις τελευταίες δεκαετίες. Ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα με την Τουρκία, είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και γι' αυτό εμείς είμαστε έτοιμοι και έχουμε στείλει το μήνυμα παντού ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ξανά τις διερευνητικές επαφές από εκεί που σταμάτησαν το Μάρτιο του 2016 με επιτυχία της Τουρκίας. Άρα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ευρύτερος διάλογος δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το πλαίσιο των ερευνητικών επαφών για την οροθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ναι, στην τηλεφωνική επικοινωνία όμως που είχε η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Μητσοτάκη, έγινε όμως συγκεκριμένη πρόταση να ξαναξεκινήσουν οι διερευνητικές στις 28 Αυγούστου? Μα είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εκρούει κανείς ανοιχτές θύρες. Είπαμε ότι το πλαίσιο είναι των διερευνητικών επαφών. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να συζητήσουμε με τους γειτονές μας, αν και εκείνοι το επιθυμούν. Και είναι θέμα και δικό τους να σταματήσουν τις προκλητικές ενέργειες, να υπάρχει έμπρακτη αποκλιμάκωση για να προχωρήσουν στο πλαίσιο. Η κυβέρνηση πρόκειται να φέρει στη Βουλή σύντομα το κείμενο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο. Θα πρέπει να ανοίξει πρώτα η Βουλή και μετά να δούμε τον προγραμματισμό. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω ημερομηνία γι' αυτό. Θα γίνει πάντως. Αυτή είναι η πρόθεσή μας φυσικά. Τελικά το επεισόδιο με το Κεμάλ Ρέιτς και με την ελληνική φρεγάτα ήταν ατύχημα? Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν τόσα πολλά σκάφη σε ένα μικρό σχετικά χώρο και υπάρχει αυτή η κινητικότητα, είναι πιθανό να υπάρξει και κάποιο ατύχημα. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τι ακριβώς τελικά συνέβη, να μας το εξηγήσετε λιγάκι, γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά ότι δεν ήταν ατύχημα, ότι ποιος προκάλεσε. Βέβαια, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ήταν ατύχημα. Και ήθελα να ρωτήσω αν ήταν το μοναδικό επεισόδιο που συνέβη στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Δεν θα ήθελα να μπω σε επιχειρησιακούς ισχυρισμούς το τι κάνει ο κάθε επικεφαλής ενός ελληνικού σκάφους για να προασπίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχει ξεκάθαρους κανόνες εμπλοκής και αυτούς εφαρμόζουν. Κύριε Πέτσα, να ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που γράφεται δεξιά-αριστερά, να σας ρωτήσω, βγει μια τουρκική ναύτεξ στην περιοχή του παράνομου του ψευδοσυμφώνου του Τουρκολιβικού και εμφανιστεί το Roots Race στα 7 ναυτικά μίλια από την Ιεράπετρα, από την Κρήτη. Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό? Θα συνεχίσουμε μέσω της διπλωματικής οδού ή θα πάμε σε πιο δυναμικές αντιδράσεις? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι εννοείται με δυναμικές αντιδράσεις. Εγώ ξέρω αυτό το οποίο κάναμε και τώρα. Δηλαδή, υπογράψαμε μία συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία διεμβολίζει το παράνομο, το άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο, δημιουργεί ένα νέο καθεστώς στην περιοχή και δίνει τη δυνατότητα πλέον σε όλους παντού στον κόσμο να δουν ότι η Ελλάδα, σε συμφωνία με τις γειτονικές χώρες που έχουν αντικείμενες ακτές, έρχεται και προχωρά σε οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Είναι επομένως ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία. Προς αυτός είναι ο δρόμος να προχωρήσουμε χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Είναι κάτι προς το συμφέρον των λαών της περιοχής μας και δεν νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή για δυναμικές απαντήσεις ή για προεξόφληση τέτοιων γεγονότων, αλλά στο κομμάτι της αποκλιμάκωσης
και του να πιάσουμε το νήμα των ερευνητικών επαφών από εκεί που το αφήσαμε το Μάρτιο του 2016. Σας το λέει αυτό, Σπύρος, διότι υπάρχει ένας προβληματισμός ότι μέχρι να έρθει η συμφωνία ακύρωση στη Βουλή της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου, ενδεχομένως ο πρόεδρος της Τουρκίας να απαντήσει, δίνοντας την άδεια στην κρατική εταιρεία πετρελαίου, την ΠΑΟ, να ξεκινήσει τις έρευνες, να πάρει τελικά την άδεια και να ξεκινήσει τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα της περιοχής που ξεκινάνε από την Κρήτη μέχρι την Ρόδο και την Κάρπαθο και μάλιστα που φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια μακριά από την Κρήτη. Είναι η θαλάσσια περιοχή του Τουρκολεβικού Μνημονίου. Επομένως, λοιπόν, να απαντήσει, να είναι το επόμενο βήμα που θα κάνει ο πρόεδρος της Τουρκίας ως απάντηση στην κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου, την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία δεν τη θέλει. Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για ενδεχόμενες ενέργειες, τις οποίες μπορεί με ευκολία να τις κάνει κανείς στο δημόσιο λόγο όταν πρόκειται για δημοσιογράφο, όχι όταν όμως πρόκειται για επίσημα κυβερνητικά χείλη. Εμείς είμαστε στην φάση της συζήτησης, εφόσον και τα επόμενα βήματα της Τουρκίας δείχνουν ότι το επιθυμεί. Δηλαδή, ποια συζήτηση του πλαισίου των διερευνητικών επαφών που είπαμε και πριν. Αυτό είναι το μοναδικό πλαίσιο. Δεν συζητάμε αν μπορεί να κάνει κάτι το οποίο θα είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης και όχι της αποκλιμάκωσης. Δεν θεωρώ ότι είναι επικοδομητικό αυτό. Ωραία. Γίνεται μια προσπάθεια να επιστρέψουμε, να ξεκινήσει ένας διάλογος, όπως μας είπατε, για τις διερευνητικές επαφές. Αυτός ο διάλογος, αν εμείς φέρουμε το σύμφωνο το ελληνοαιγυπτιακό στη Βουλή, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί και από την άλλη πλευρά ένας δυναμίτης, ας πούμε, σε αυτή την προσπάθεια και τελικά να μην ξεκινήσει? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή πώς θα το θεωρήσει η άλλη πλευρά, όταν έχουμε τόσο ξεκάθαρα μηνύματα από τη δική μας πλευρά. Αυτό είναι το πλαίσιο, οι διερευνητικές επαφές. Ελάτε να το συζητήσουμε για να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας. Είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα για να πει κανείς ότι υπάρχει παρεμηνία. Χθες, κύριε Πέτσε, είχαμε μια συνάντηση του Μάικ Πομπέο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η συνάντηση, μάλιστα, αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος και της δικής μας πλευράς να υπάρξει παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα με οποιονδήποτε τρόπο για να υπάρξει αποκλιμάκωση. Είχαμε, λοιπόν, αυτή τη συνάντηση. Έχετε κάποια ενημέρωση πώς πήγε αυτή η συνάντηση και αν τελικά είναι ένα πρώτο βήμα και με παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα για να πάμε σε αποκλιμάκωση? Νομίζω ότι ήταν άλλη μια πολύ επικοδομητική και χρήσιμη συνάντηση, η οποία επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική στάση του τελευταίου μήνες, έτος, θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ μακριά από την πολιτική των ίσων αποστάσεων που είχαμε συνηθίσει στις ΗΠΑ. Παίρνουν σαφή θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Παίρνουν σαφή θέση καταδικάζοντας τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Επομένως, η ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι ένας εταίρος ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία για να έχουμε μια διέξοδο η οποία δεν θα είναι στη φάση της κλιμάκωσης αλλά της αποκλιμάκωσης. Επομένως, και αυτή η συνάντηση ήταν πολύ θετική. Κύριε Υπουργέ, να πάμε στο πεδίο της οικονομίας τώρα, αν μας επιτρέψετε μία-δύο ερωτήσεις. Με δεδομένο ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία μάλλον πάνε προς μια επιδείνωση, πρόσκαιρη θα ευχόμασταν όλοι. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη και έχει τα χρήματα για να στηρίξει την αγορά, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους για το επόμενο διάστημα έως και το τέλος του χρόνου? Νομίζω ναι. Και αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δείξαμε σύνεση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην διαχείριση του Ταμείου του Κράτους. Επομένως, έχουμε εφεδρίες για να ενισχύσουμε την οικονομία. Και δεύτερον, γιατί έχουμε με την στάση μας και στο υγειονομικό σκέλος της αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά και για την γενικότερη συμπεριφορά μας στη διαχείριση της οικονομίας, έχουμε κερδίσει αξιοπιστία. Και αυτή η αξιοπιστία αποδεικνύεται καθημερινά και με το γεγονός ότι βγήκαμε στις αγορές εν μέσω πανδημίας και δανειστήκαμε με πολύ χαμηλά επιτόκια. Και έτσι έχουμε ενισχύσει το Ταμείο του Κράτους με διαθέσιμα προκειμένου να στηρίξουμε όχι μόνο το χώρο του τουρισμού και των εποχικά εργαζόμενων που δέχτηκαν πολύ βαρύ πλήγμα, αλλά και τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι θα μπουν στο φθινόπωρο με μία αβεβαιότητα και την αβεβαιότητα αυτή. Με ποια μέτρα, ποια θα είναι τα μέτρα, παράταση των υφιστάμενων ή θα υπάρξουν και καινούρια μέτρα, κύριε Υπουργέ? Σίγουρα θα υπάρξει παράταση των υφιστάμενων, δηλαδή όπως τα προγράμματα συνεργασία ή της αναστολής. Έως τέλος του έτους, μιλάμε, έως τέλος του έτους. Αυτό θα το δούμε το χρονικό διάστημα, θα το επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο και θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό, αλλά σίγουρα θα υπάρξει παράταση τέτοιου είδους μέτρων. Αλλά θα υπάρξει και ένα ευρύτερο πλαίσιο μόνιμων μέτρων στην κατεύθυνση μείωσης φόρων και εισφορών, επειδή αυτό ήταν στον προγραμματικό μας λόγο. Και αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να το κάνουμε και φαίνεται να είναι σε μια χρονιά που η φορολογική βάση θα είναι πάρα πολύ μειωμένη,
να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, υλοποιώντας μέτρα τα οποία είχε υποσχεθεί στο κυβερνητικό της πρόγραμμα Νέα Δημοκρατία. Οπότε, Υπουργέ, στον προϋπολογισμό του 2021 που θα καταθέσετε αρχές του 2018, να περιμένουμε και κάποια μόνιμα μέτρα μείωσης φορολογίας. Καλά το κατάλαβα. Η σταματική υποχρέωση είναι την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου να κατεθεί προσχέδιο του προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Μέχρι τότε θα έχετε όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, ξέρετε ότι έχει ματαιωθεί για φέτος η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά θα βρεθεί ένα πλαίσιο όπου ο Πρωθυπουργός θα μπορέσει να εξαγγείλει την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος και όλα αυτά θα αποτυπωθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την παρέμβασή σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε.